Το γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνει η ανακάλυψη στο νησί της Thank you.
Thank you.
Το γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνει η ανακάλυψη στο νησί της Λέσβου ενός απολιθωμένου δέντρου. Το έβριμα θεωρείται σπάνιο, καθώς ο κορμός, τα κλαδιά και οι ρίζες του έχουν παραμείνει ανέπαφα εδώ και εκατομμύρια χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση τη διαδικτυακή λόγω της πανδημίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με θέμα σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα ένας απολογισμός των δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για το 2021 και ένας προγραμματισμός για τις δράσεις που έρχονται το 2022. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη εκδήλωση και να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Σουλακέλη, για ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Καλησπέρα σας και από μένα. Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση που έχει γίνει, έχει καθιερωθεί πλέον κάθε χρόνο να έχουμε μαζί σας, τόσο για να σας ενημερώσουμε και να δώσουμε έναν απολογισμό δημόσιο για τις δράσεις που είχε το Μουσείο, αλλά και να παρουσιάσουμε δημόσια το τι σχεδιάζουμε για το επόμενο έτος. Να σας ευχηθώ και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καλή χρονιά, υγεία, προσωπική σε όλους, οικογενειακή, και δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας που μου δίνετε να εκφράσω δημόσια τις μεγάλες μου ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του, προς όλο το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται πίσω από τον τίτλο αυτό που ονομάζεται Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να εκφράσουμε δημόσια ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στην προσιλωμένη στο καθήκον τους και στους στόχους που θέτει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. Για το λόγο αυτό τους ευχαριστώ θερμά. Είδε πριν λίγες μέρες που επισκέφτηκα πάλι το χώρο εκεί, τους βρήκα να εργάζονται μέσα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και στο διοικητικό προσωπικό, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, όλα αυτά τα έργα, τον απολογισμό που θα παρακολουθήσουμε όλοι σε λίγο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει κάτι από αυτά εάν δεν είχαμε την προσφορά, τη δουλειά, την ενιδιωτική προσφορά των μελών του Μουσείου. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, να σας εκφράσω και πάλι τις θερμότερες ευχές μου, να δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Νίκο Ζούρο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τόσο τον απολογισμό όλων των δράσεων που έγιναν τη χρονιά που μας πέρασε, υπό τις συνθήκες που όλοι βιώσαμε, και να μας παρουσιάσει τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2022, το οποίο και αυτό το πλάνο δράσεων χαρακτηρίζεται από μια εξωστρέφεια που τα τελευταία χρόνια το Μουσείο έχει χαράξει ως στρατηγική του πορεία προς το μέλλον. Αγαπητή κύριε Ζούρο, λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Πρέπει να πω ότι τον περασμένο καλοκαίρι είχαμε τον ορισμό του καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται προσωπικότητες, εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, και να υπενθυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Σουλακέλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ακόμα, ξεκινώντας από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σιγρίου, είναι ο κύριος Παύλος Τσίκνας. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η καθηγήτρια κυρία Χαρά Ντρίνια. Εκπρόσωπος του
της Γενικής Γραμματείας Δασών είναι η κυρία Γρεκιώτου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι ο κύριος Κουρτζέλης, εκπρόσωπος και πάλι ορισμένος από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κύριος Νίκος Μουρτζάς, μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ και πολλά χρόνια, ο καθηγητής ο κύριος Φίλιος Ακριώτης, και νομίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν. Και φυσικά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, τα 58 στελέχη του μουσείου, τα οποία συνέβαλαν στη δουλειά που θα σας παρουσιάσουμε σε λίγο. Πριν προχωρήσω όμως, είναι μαζί μας η αντιδήμαρχος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, η κυρία Αφροδίτη Βατή, η οποία έχει και Δημοτικό Συμβούλιο σε λίγο, και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρία Βατή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας. Δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε και δεν θα μπορέσουμε. Η κυρία Ζαχαρούλα Ιωακήμ έστειλε μήνυμα, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, έπεσε αστραπή πριν λίγο και χάσαμε και το ίντερνετ, οπότε δεν μπορεί να μπει μέσα αυτή τη στιγμή. Ήθελα να σας το μεταβιβάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε. Είναι τιμή μας που σας έχουμε στο Δήμο μας και προσπαθούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως ξέρετε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να υποστηρίξουμε και το έργο σας και να υπάρξει συνεργασία. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και όσον αφορά την εκπαίδευση και της τοπικής, του τοπικού πληθυσμού με τις δράσεις στις Αλικές, της Καλονής, στη Σκάλα Ερεσό, παντού. Και για μας θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε και τις υποδομές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπο πλέον να έχουμε την εικόνα που πρέπει να έχει το νησί μας και στους επισκέπτες μας. Και επίσης είναι χαρά μας όταν σας βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αποτελεί το έργο σας η καλύτερη διαφήμιση του νησιού, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε και για αυτά που κάνετε. Αυτά. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Βατή, η οποία πράγματι προσωπώντας το Δήμο Δυτικής Λέσβου, είναι πάντα κοντά μας σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε πρωτοβουλία την οποία παίρνουμε. Κάποιες από αυτές που είχαμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε μαζί, θα τις δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μας από την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η κυρία Στρατάκη, εκπροσωπώντας και όλο τον εκπαιδευτικό, τον κόσμο της εκπαίδευσης, και θα ήθελα να της δώσω και εκείνη στο λόγο πριν προχωρήσουμε στον σύντομο απολογισμό που θα σας παρουσιάσουμε. Κυρία Στρατάκη. Ωραία. Όπα, συγγνώμη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. Να διαβιβάσω και τις ευχές για την επιτυχία της κυρίας Περιφερειακής Διευθύντριας, η οποία κάτι της έτυχε και μάλιστα μου έχει αφήσει και ένα χαιρετισμό να πω εγώ προς εσάς. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το διαβάσω τώρα, μετέπειτα, να χαιρετήσω την εκδήλωσή σας. Θα σας το διαβάσω, γιατί κάτι και αυτή έχει κάποια θέματα με το Υπουργείο και δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να παρευρίσκεται. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Μουσείου, που πάντα μας στήριζε και μας στηρίζει, τον κύριο Ζούρο προσωπικά. Έχουμε κάνει άπειρα προγράμματα εκπαιδευτικά, έχουμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω να συνεργαστούμε και στα επόμενα βήματα για τα δίποτα χρόνια. Έχουν μάθει τόσα πολλά οι μαθητές μας και έχουν αποκομίσει τόσα πολλά πράγματα που είναι αδύνατο να τα απαριθμίσω αυτή τη στιγμή. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, το ίδιο και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Θα ήθελα τώρα, για να μην σας κουράζω κιόλας, να διαβάσω το χαιρετισμό της κυρίας Περιφερειακής Διευθύντριας, επειδή μου το ζήτησε. Λοιπόν, αξιότιμε κύριε Ζούρο, αξιότιμες συνεργάτηδες και αξιότιμοι συνεργάτες του βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο Τέχνη της Φύσης,
αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί και αγαπητά μας παιδιά, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια παρευρίσκουμε στη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία αποτελεί ένα προϊόν δράσεων όπου απαντώνται η τέχνη της φύσης με τις παιδαγωγικές ιδέες που αφορούν στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μια περίοδο όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα διαταράσσει και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, η περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση όλων μας καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλα περιβαλλοντολογικά ζητήματα και να διατηρηθεί η ισορροπία στη φύση. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι τα βιωματικά εργαστήρια αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα ευαισθητοποίησης όλων των εκπαιδευομένων και κυρίων των παιδιών, τα οποία αποτελούν το μέλλον του πλανήτη, σε θέματα που αφορούν τα δάση, στα οικοσυστήματα και γενικότερα στη φυσική κληρονομιά του νησιού. Η ενίσχυση των παραπάνω δράσεων με την υλοποίηση καλλιτεχνικών πρακτικών αξιοποίησε τις δεξιότητες και τη φαντασία των μαθητών και μαθητριών, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας την αγάπη τους για τη φύση εν παραλλήλω με την τέχνη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και ψυχωτές των βιωματικών εργαστηρίων για την υλοποίηση της παρούσης δράσης, τους εκπαιδευτικούς για την παρόντρεση των μαθητών και των μαθητριών να ασχοληθούν με εξωσχολικές δραστηριότητες, καθιστώντας έμπρακτα το σχολείο σε ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας, δράσεων προβληματισμού και πολιτισμού αναφορικά με την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και τους μαθητές και τις μαθήτριες, τόσο του Δημοτικού Σχολείου Συγκρίου, του Δημοτικού Σχολείου Παπάδου και του Δημοτικού, το Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης για την τιμητική τους διάκριση, αλλά και κάθε μαθητή και μαθήτρια που συμμετείχε στα βιωματικά εργαστήρια. Εύχομαι τη συνέχιση παρόμοιων δράσεων, διότι θεωρώ ότι αποτελούν το έναυσμα για την προώθηση της περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών και την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τέχνης. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάδειξη της σχολικής κοινότητας ως ένα χώρο ο οποίος διαμέσου της εφαρμογής εκπαιδευτικών πρακτικών συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της έκφρασης σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Εύχομαι και εγώ θερμά συγχαρητήρια και να συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο που έχουμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πρέπει να πω ότι έχουν σταλεί μηνύματα από τον βουλευτή Λέσβου, κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, να πω, ο οποίος εύχεται καλή επιτυχία στην εκδήλωση και δίνει τα συγχαρητήριά του στο μουσείο. Είναι μαζί μας και ο συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Σπυλάνης, ο οποίος έχει πολύ κακή σύνδεση και δεν μπορεί να μιλήσει. Ξέρω ότι είμαστε πάρα πολύ στην σημερινή παρουσίαση και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται η παρουσίαση των δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, η οποία έγινε κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες την χρονιά που πέρασε. Θεωρούμε όμως ότι οι δράσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και βοήθησαν να εκπληρωθεί ο βασικός σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου. Μέσα από ποικίλες δράσεις, ανασκαφές, συντηρήσεις, εκθέσεις, αλλά και τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλιονής, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συνεχίζει μια μεγάλη προσπάθεια κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που λειτουργούμε έτσι αλλιώς την τελευταία τριετία, θεωρώντας ότι η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση την οποία βιώνουμε. Συγγνώμη, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα.
Πρέπει να πω ότι ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε στις 21 Ιανουαρίου κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Και βέβαια, όπως είπα, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία στο σύνολο των χώρων πολιτισμού, οι οποίοι στερήθηκαν το βασικό τους στοιχείο, που είναι το δικό τους κοινό. Ωστόσο, προσπαθήσαμε μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες σύντομα θα σας αναπτύξουμε, μέσα από τη συνέχιση και εμβάθυνση του ερευνητικού ανασκαφικού έργου για την προστασία και την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους, αλλά και άλλων απολιθωματοφόρων θέσεων, μέσα από τη συνέχιση δράσεων και εκδηλώσεων αλλά και εκθέσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν και σε φυσικό χώρο, αλλά και μέσα από ψηφιακές εκθέσεις και ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις, μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσα από την ενίσχυση των συνεργασιών και των συνεργειών, τη χρονιά που πέρασε, να έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα και κυρίως να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες που το κοινό της Λέσβου και ειδικότερα της Δυτικής Λέσβου έχει από τον οργανισμό αυτό. Ιδιαίτερη μνήμα θα ήθελα να δώσω στην αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO, μια αναγνώριση η οποία δίνει τη δυνατότητα για προβολή του νησιού μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε τη διαδικασία αξιολόγησης και μάλιστα το Δεκέμβριο έγινε η κρίση της εκθέσεως αξιολόγησης, η οποία συντάχθηκε μετά την επιτόπια επίσκεψη τον περασμένο Σεπτέμβρη, και η αξιολόγηση ήταν πάνω από θετική. Η Λέσβος αναδείχθηκε ως κορυφαίο γεωπάρκο από όλα όσα αξιολογήθηκαν για τη συγκεκριμένη περίοδο, παίρνοντας για το χρονικό διάστημα 2022-2025 το εισιτήριο για να παραμείνει μέλος του δικτύου των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO. Παράλληλα, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια στενή συνεργασία τόσο με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, είχαμε την προβολή της Λέσβου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσα από συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή διαδικτυακά συνέδρια, όπως το Παγκόσμιο Συνέδριο των Γεωπάρκων που έγινε στην Κορέα, όπως αντίστοιχα συνέδρια τα οποία έγιναν στην Νότια Ασία, στην Άπο Ανατολή, στο Μεξικό, στη Νότια Αμερική και βέβαια στην Ευρώπη, αλλά και να συμμετάσχουμε σε κορυφαίες συναντήσεις που έγιναν στη χώρα μας, όπως το συνέδριο των μουσείων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα σε μια συνδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη με το Μουσείο με την Αμερικάνικη Πρεσβεία και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, και στο οποίο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου παρουσιάστηκε ως μια πάρα πολύ καλή πρακτική στο χώρο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όμως, ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την χρονιά που μας πέρασε ως μια από τις πλέον επιτυχημένες στην 25χρονη ιστορία του Μουσείου είναι η δυνατότητα που δόθηκε μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών να προβληθεί η Λέσβος σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάνω από 3.000 δημοσιεύματα σε 60 διαφορετικές χώρες του κόσμου έφεραν τη Λέσβο ως ένα παράδειγμα ανάδειξης, προστασίας και αξιοποίησης της μοναδικής κληρονομιάς, φυσικής κληρονομιάς του νησιού, μέσα από τα μεγαλύτερα μίντια και μέσα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά, από τη Χιλή μέχρι την Ιαπωνία και την Κορέα, από τη Νότια Αφρική μέχρι τη Ρωσία και τις σκανδιναβικές χώρες, η προβολή της Λέσβου αυτή τη φορά για καλό λόγο ήταν ένα από τα αποτελέσματα της δράσης του Μουσείου τη χρονιά που πέρασε. Δεν νομίζω να υπήρχε κανένας άλλος λόγος για τον οποίο να προβλήθηκε η Λέσβος σε διεθνές επίπεδο περισσότερο από τις δράσεις του Μουσείου την περασμένη χρονιά. Και αυτό αποδεικνύεται βέβαια από τα πολλά δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν.
Ταυτόχρονα, θέλοντας να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των δραστηριοτήτων του στον ψηφιακό κόσμο, δημιουργώντας καινούργιες ψηφιακές εκθέσεις μέσα από την ιστοσελίδα του Μουσείου, την ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Λέσβου, την ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής, που είναι ολότελα καινούργιες και υλοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά, αλλά και από την ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Λέσβου και του Διεθνούς Σχολείου Γεωπάρκων, την παρουσία στα social media που ήταν ιδιαίτερα έντονη και επιτυχημένη τη χρονιά που μας πέρασε, το Μουσείο μέσα από τις δραστηριότητές του κατόρθωσε να δημιουργήσει μια τεράστια ψηφιακή κοινότητα φίλων και που παίρνουν την πληροφορία για τις δράσεις, αλληλεπιδρούν με το Μουσείο και δημιουργείται ένα μεγάλο κοινό, το οποίο σίγουρα θα το δούμε να παραμένει συνδεδεμένο με το Μουσείο και τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε την παρουσία του Μουσείου, αλλά και του Γεωπάρκου στα κοινωνικά δίκτυα, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, μέσα από τις διάφορες σελίδες. Την χρονιά, βέβαια, είχαμε και την συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και την επίσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να έρθουν και να δουν πώς τα γεωπάρκα μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μια επίσκεψη η οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το σύνολο της δράσης αυτής έγινε μέσα από την συμμετοχή πολλών στελεχών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Είχαμε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τα προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα διεθνή, μέσα από διεθνείς συνεργασίες, αλλά και από προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, να δυναμώσουμε, να έχουμε πολύ περισσότερους συνεργάτες και με την συμμετοχή όλων αυτών να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα τα οποία έφτασαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητα στη χρονιά που μας πέρασε και η υλοποίηση των οποίων συνεχίζεται. Πρόκειται για τις σωστικές ανασκαφές για την ανάδειξη των απολιθωμάτων στον οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, τη συντήρηση και την ανάδειξη των ευρημάτων που προκύπτουν από τις απολιθωματοφόρες θέσεις και η συντήρηση και ανάδειξη των απολιθωμάτων στο πάρκο του απολιθωμένου δάσους, δράσεις για την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών και πάλι από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του μουσείου και πολλά προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ruritage, που ανήκει στον ορίζοντα 2020, η δράση Ελιάμια σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, προγράμματα Εράσμους και πολλά ακόμα. Η ενεργειακή αναβάθμιση του μουσείου, η οποία ολοκληρώθηκε, μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα πράσινο κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης φέτος το καλοκαίρι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι οι ανασκαφικές εργασίες, η συνέχιση των πολύ θετικών ευρημάτων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκε με τη μεγαλύτερη ίσως, με τη μεγαλύτερη ανασκαφική, τον μεγαλύτερο ανασκαφικό εύρημα στον χώρο του απολιθωμένου δάσους τα τελευταία 25 χρόνια, μια θέση η οποία έχει αποκαλύψει περισσότερους από 450 κορμούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πάνω στον άλλον, κατά μήκος του οδικού άξονα. Παράλληλα, υλοποιούνται συστηματικά δράσεις ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέσεων, έτσι ώστε όλα αυτά τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ανασκαφές να είναι ορατά και επισκέψιμα από το κοινό, δημιουργώντας ένα πρότυπο
ανοιχτό μουσείο κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα, μοναδικό στο είδος του σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ βλέπετε τα έργα τα οποία βρίσκονται σε πρόοδο και ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους επισκέπτες. Η συντήρηση και ανάδειξη, αλλά και γενικότερα η των απολιθωματοφόρων θέσεων του πάρκου του απολιθωμένου δάσους θα συνεχιστεί την καινούρια χρονιά με την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών του πάρκου, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη δυνατή προστασία, αλλά και η επισκεψιμότητα στο χώρο αυτό. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Μουσείο απέσπασε ένα βραβείο για την ανάδειξη και συντήρηση του πάρκου του απολιθωμένου δάσους σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που αφορούσε την κληρονομιά και την φυσική κληρονομιά. Πρέπει να πούμε ότι πίσω από τις εργασίες οι οποίες εμφανίζονται στη δημοσιότητα γίνεται ταυτόχρονα πάρα πολύ συστηματική δουλειά. Προχωράει οι ερευνητικές εργασίες προς διορισμού των απολιθωμένων φύλων σε συνεργασία τόσο με τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και με τον συνάδελφο Γιάννη Ζητιανάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Και έχουμε στελέχη του Μουσείου, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό, ενώ παράλληλα εξελίσσεται ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα για τη μελέτη της διαδικασίας της απολίθωσης του απολιθωμένου δάσου με τη μελέτη της στρωματογραφίας σε συνεργασία και πάλι με τον καθηγητή παλαιοντολογίας τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Οι συνεργασίες του Μουσείου στον ερευνητικό τομέα δεν σταματάν. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Ναντσίνγκ από την Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών. Έχουμε ήδη τις πρώτες δημοσιεύσεις για το απολιθωμένο δάσος. Προχωράει η μελέτη του απολιθωμένου ξύλου, έτσι ώστε να έχουμε τεκμήρια για όλα τα καινούργια είδη τα οποία προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες ανασκαφές κατά μήκος του οδικού άξονα. Παράλληλα, στην περιοχή της Θερμής έχουμε μια καινούργια ανασκαφή με πάρα πολλά καινούργια ευρήματα απολιθωμένων σπονδυλωτών που ήρθαν στο φως και βρήκαν εξαιρετικά μεγάλη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες, ενώ παράλληλα μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για την Ασυγκρότηση Βόρειας Εύβοιας, του κυρίου Σταύρου Μπένου, και στη συνεννόηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε έρευνες στο απολιθωμένο δάσος Κερασιάς στη Βόρεια Εύβοια, που θα αποτελέσει μια από τις καινούργιες δράσεις που θα υλοποιήσουμε το 2022. Η φυσική κληρονομιά της Λέσβου για μας ήταν πάντα ένα κλειδί για να προβάλλουμε και να αναδείξουμε τη Λέσβο και στα πλαίσια της χώρας, αλλά και διεθνώς. Ήδη η έκθεση για το απολιθωμένο δάσος και το πόσο πολύ το μνημείο αυτό μπορεί να μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή διανύει το δεύτερο εξάμηνό της στη Γερμανία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, στηρίζεται στα ευρήματα του απολιθωμένου δάσους η έκθεση αυτή. Είναι η πρώτη φυσική έκθεση η οποία εγγενιάστηκε στη Γερμανία κατά τα τελευταία 2 χρόνια στην οποία είχαμε την πανδημία του COVID και είχαμε τη δυνατότητα να δεχθούμε πάρα πολλούς επισκέπτες πάντα τηρώντας όλα τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, γεγονός που οδήγησε τους οργανωτές να ζητήσουν τη διατήρηση της έκθεσης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Οι εκπλήξεις βέβαια για τους επισκέπτες του μουσείου δεν σταματούν. Συνεχίσαμε με την παρουσίαση του αλιγάτορα της Λιώτας, ένα καινούριο μοντέλο που βοηθά να δούμε πώς ήταν τα ζώα που βρέθηκαν στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους και είναι ιδιαίτερα αγαπητό από τους μικρούς φίλους του μουσείου. Όμως η περίοδος της πανδημίας που ήταν μεγάλη έπρεπε να ανταποκριθούμε με τις ψηφιακές εκθέσεις παρουσιάζοντας τόσο τα ευρήματα των ανασκαφών όσο και τους γεώτοπους του Γεωπάρκου Λέσβου, 2 μόνο παραδείγματα. Για μας οι αθλητικές δραστηριότητες σε όλη την έκταση της Λέσβου
βοηθούν τους συμπολίτες μας να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι αυτή η φυσική κληρονομιά και πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση, η ευαισθητοποίηση για αυτή την κληρονομιά και μέσα από ποικίλες αθλητικές διοργανώσεις τις οποίες το Μουσείο υποστηρίζει. Για την ανάδειξη των υγροτόπων της Λέσβου πραγματοποιήθηκαν 4 εκδηλώσεις φέτος το καλοκαίρι, το 22 προγραμματίζονται άλλες 12, σε έναν κύκλο εκδηλώσεων που ξεκίνησε από την Ερεσό, όπου είχαμε τους αντίστοιχους υγροτόπους. Συνεχίστηκε στο Μεσότοπο, η εκδήλωση της Ερεσού έγινε σε συνεργασία με το Φορέα Τουρισμού Ερεσού, ενώ η εκδήλωση στο Μεσότοπο έγινε σε συνεργασία σε όλες, φυσικά, συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η Περιφέρεια. Στο Μεσότοπο είχαμε τη συνεργασία και του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Χρούσος. Στην Ανεμότια ήταν η τρίτη εκδήλωση, είχαμε την συνεργασία με την Γκινσέπ ηφαίστειο Ανεμότιας και η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς έγινε στο Σίγρι. Στο καλοκαίρι είχαμε επίσης πολλές καλοκαιρινές εκδηλώσεις που μας βοήθησαν να έχουμε όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και πολλές περιηγήσεις και βέβαια πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι συνυφασμένα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, προγράμματα που δεν σταματούν τόσο στους φυσικούς χώρους, ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα όλο το καλοκαίρι, πάνω από 40 εκπαιδευτικά προγράμματα έγιναν στους χώρους του Μουσείου, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, αλλά και το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, η τέχνη της φύσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ρούριτατζ, στο οποίο συμμετείχαν το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης, το Δημοτικό Σχολείο Παπάδου και το Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου. Είχαμε πολλές συνεργασίες με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε μια στενή συνεργασία με το Δίκτυο των Συνδεδεμένων Σχολείων UNESCO και την συντονίστρια του δικτύου, την κυρία Τιλάρη, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, τις δύο διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου, αλλά και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Ευεργέτουλα, με το οποίο διοργανώσαμε και μια ειδική εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας νερού, με θέμα νησιωτική υγρότοπη κυβωτή βιοποικιλότητας. Ενώ με το Δίκτυο των Συνδεδεμένων Σχολείων δημιουργήσαμε πολλές δράσεις, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, σε συνεργασία και με την Εθνική Επιτροπή της UNESCO, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την έδρα UNESCO για τα γεωπάρκα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιμορφώσαμε για το σεισμικό κίνδυνο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία και με τον ΟΑΣΠ και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και βέβαια τις δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ συμμετείχαμε και υποστηρίξαμε και την ημερίδα των σχολικών μονάδων της Αττικής που διοργανώθηκε από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου με θέμα την παρουσίαση του Γεωπάρκου Λέσβου μέσα από τις εργασίες των παιδιών που επισκέφτηκαν στα πλαίσια εκπαιδευτικών δράσεων τη Λέσβο και το Γεωπάρκο. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο και μερικούς μήνες κάτω από τις φτερούγες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζει τις δράσεις του για την ανάδειξη των υγροτόπων, πραγματοποιεί πάρα πολλές εκδηλώσεις τόσο στις εγκαταστάσεις του κέντρου όσο και κυρίως στους υγροτόπους της Λέσβου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφάσισε την παραχώρηση του κέντρου αυτού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Συμβούλιο για την ομόφωνη απόφαση, η οποία νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε
ότι ήταν η σωστή απόφαση, καθότι ένα κέντρο που για πολλά χρόνια ήταν σε παρακμή και υπολειτουργούσε, έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ενεργά κύτταρα της Λέσβου. Ταυτόχρονα το μουσείο, σε συνεργασία με το Δήμο Λίμνου, έχει προχωρήσει την υλοποίηση της πράξης για την ανάδειξη των αντίστοιχων γεωμνημείων της Λίμνου και το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι να λειτουργήσει τόσο το κέντρο στο Ρωσοπούλι, όπου θα παρουσιάζεται όλος αυτός ο πλούτος των γεωμνημείων, αλλά και όλες οι αντίστοιχες διαδρομές. Έχει γίνει ανάδειξη όλων των γεωτόπων, αλλά και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών προκειμένου να παρουσιάσουμε τις πληροφορίες αυτές με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τις ιστοσελίδες, με τα κινητά τηλέφωνα, με τη χρήση QR code. Συνεργαζόμαστε με το δίκτυο των μουσείων της Λέσβου, τα μουσεία που διευθύνει η Εφορία Αρχαιοτήτων, το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης Μυτιλίνης, το Μουσείο Τεριάτου, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή, τα μουσεία του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου και το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά, όπως και το Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης στα Χίδυρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες τις συνεργασίες όλους τους φορείς, από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Μυτιλίνης, το Δήμο Δυτικής Λέσβου, το Δήμο Λίμνου, φυσικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Επιμελητήριο Λέσβου, την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και την Ένωση Ξενοδόχων. Από τις συνεργασίες που έχουμε εκτός Λέσβου, τον ΟΦΗΠΕΚΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο και ειδικά το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Γεωλογίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών που ξεκινήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι μια πολύ καλή συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και τα μουσεία και γεωπάρκα των γεωπάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ήθελα επίσης ιδιαίτερα να δώσω έμφαση στους φορείς και συλλόγους της Λέσβου που συμπαραστέκονται στις δράσεις του Μουσείου και του Γεωπάρκου Λέσβου, όπως είναι ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου, ο Σύλλογος Δρομαίων, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και πρωτόκολλα συνεργασίας, το Lesbos Ride, το Πολιτιστικό και Αθλητικό Σωματείο Εν Γνώση, ο Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, ο Σύλλογος Προστασίας και Εξοραγισμού Περιβάλλοντος των Απανταχού Χρουσιανών ο Χρούσος, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Λεπετίμνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου Τοπόλιων, την Κινσέπ Φέστιο Ανεμότιας, με την οποία υλοποιούμε ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ηφαιστειακών περιοχών στις οποίες καλλιεργείται το Αμπέλι, την ομάδα εθελοντισμού και αλληλεγγύης η Άμπελος, που μας βοήθησε ιδιαίτερα στην καινούρια προσπάθεια έρευνας της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου στην περιοχή της Νότιας Λέσβου, το Σύλλογο Οριάς που είναι ο Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Λέσβου, αλλά και ο Σύλλογος Η Φυσιολατρική Κίνηση Πριλισσός, που με την οποία συνεργαστήκαμε για τον καθαρισμό μονοπατιών στην προσπάθεια ανάδειξης των δικτύων περιπατητικών μονοπατιών της Λέσβου και της προβολής και αξιοποίησης τους, που αυτό είναι το ζητούμενο, προκειμένου όλες οι θέσεις ενδιαφέροντος στη Λεσβιακή Ήπεθρο να γίνουν προσβάσιμες. Το Μουσείο συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας και με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και με άλλα δίκτυα προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Διοργανώνει ένα ψηφιακό σχολείο κάθε χρόνο
Το 2021 ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο. Τα προηγούμενα χρόνια το σχολείο αυτό γινόταν με φυσική παρουσία στη Λέσβο, σε συνεργασία με την UNESCO. Τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται ψηφιακό και ελπίζουμε ότι από το 2023 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και πάλι στην διαζώσεις επικοινωνία και πραγματοποίηση του σχολείου υπό τις φυσικές συνθήκες όπως και μέχρι τώρα. Πρέπει να πω ότι μια από τις δράσεις, μια ξεχωριστή δράση προβολής της Λέσβου ήταν και η συμμετοχή μας στο πρώτο φεστιβάλ γεωπάρκων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο νησί Τζεζού της Κορέας, όπου προβλήθηκε το βίντεο του γεωπάρκου Λέσβου μαζί με 60 άλλα μικρά βίντεο προβολής γεωπάρκων, γεγονός που βοήθησε για άλλη μια φορά μια ακόμα ενέργεια για την προβολή της Λέσβου διεθνώς. Και να μου επιτρέψετε να αναφερθώ όσο πιο σύντομα γίνεται στις δράσεις και στις προοπτικές του 2022. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι δράσεις τις οποίες σας παρουσιάσαμε δεν είναι δράσεις οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονιά. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν όλες και το 2022. Μια χρονιά η οποία όμως αποτελεί και για πολλούς λόγους ορόσημο. Φέτος συμπληρώνονται, ας μην ξεχνάμε, την καινούργια χρονιά και 100 χρόνια από μια μεγάλη κρίση για τον ελληνισμό, αλλά και για την περιοχή μας. Και αποφασίσαμε πολλές δράσεις του φετινού καλοκαιριού να προσπαθήσουν να συνδέσουν τη Λέσβο με τη γειτονιά της και να αναδείξουμε και τα στοιχεία του πολιτισμού, αλλά και τα στοιχεία της γεωλογικής ιστορίας της ευρύτερης περιοχής σε μια σειρά εκδηλώσεων το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα φυσικά όλα αυτά, με τη συνέχιση του κύριου μας έργου, που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του νησιού, την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Ανοιχτού Μουσείου, που θα αναδείξει όλες αυτές τις πολύ σημαντικές απολιθωματοφόρες θέσεις και θα τις κάνει κτήμα της κοινωνίας. Και ελπίζουμε ότι μέσα από τις δράσεις αυτές, από τη μια μεριά πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στην ευαισθητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού συμπολιτών μας και κατορθώνουμε να υλοποιήσουμε δράσεις οι οποίες να αναδείξουν τη Λέσβο σαν έναν τόπο με ιδιαίτερη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, έναν τόπο ο οποίος αξιοποιεί την αναγνώριση της UNESCO ως ένας τόπος ιδιαίτερος, μοναδικός, ένας τόπος που του αξίζει να συναντήσει και πάλι μια βιώσιμη ανάπτυξη κάτω από καλύτερους όρους, αξιοποιώντας όλα αυτά που μας κάνουν περήφανους για το γεγονός ότι ζούμε σε αυτό το νησί και δεν είναι άλλο από τη φύση και τον πολιτισμό αυτού του ιδιαίτερου ηφαιστειογενούς νησιού, που δεν είναι άλλο από τη Λέσβο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την συμπαράστασή σας, για τη στήριξή σας, για όλα όσα έγιναν. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη συμπαράσταση τη δική σας και των χιλιάδων επισκεπτών που κάθε χρόνο έρχονται στην Λέσβο και επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και ελπίζουμε ότι και την καινούργια χρονιά θα σας έχουμε συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά με τον κύριο Ζούρο. Και κύριε Ζούρο, αν θα θέλατε να δώσουμε το λόγο στο όποιο μέλος
που συμμετέχει σήμερα θα ήθελε να εκφράσει κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις, τόσο για το έργο, το απολογισμό του προηγούμενου έτους, όσο και για, για τον προγραμματισμό του 2022. Ναι, αν κάποιος θα ήθελε να πάρει τον λόγο. Ο Γιάννης Πιλάνης, κύριε Ζούρο. Με ακούτε? Ναι, Γιάννη. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος, επιστρέφοντας στη Μυτιλήνη. Καταρχάς, σας συγχαρώ τη δουλειά που κάνετε εδώ και τόσα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συμπορευθεί σε διάφορες περιπτώσεις μαζί, ειδικά όταν έγινε η περιβόητη έκθεση για το ολόκληρο το Αιγαίο, που αναδείκνει όχι μόνο τη γεωλογία της Λέσβα, αλλά τη γεωλογία του Αιγαίου, όταν εγώ ήμουν Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες σας, οι οποίοι δουλεύουν και αναδεικνύουν τα θετικά του νησιού, και όχι μόνο του νησιού της Λέσβου, της Λίμνου, όπως είδαμε, και τη συζήτηση που γίνεται και για το μουσείο, το παλαιοντολογικό, το Μυτιλινιών της Άμμου, που θα έχει και αυτό ενδιαφέρον να ενταχθεί σε ένα δίκτυο μουσείων τέτοιου τύπου στο Βόρειο Αιγαίο. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να κάνουμε για να αναδείξουμε αυτό το οποίο εσείς υπηρετείτε ως γεωπάρκο του γεωπάρκο Λέσβου της UNESCO. Θεωρώ ότι οι τοπικές αρχές δεν το έχουν αναδείξει όσο χρειάζεται, δεν το έχουν βάλει ως προμετωπίδα του πολιτιστικού, τουριστικού προγράμματός τους και της προβολής τους έξω από τα νησιά μας, και νομίζω ότι θα ήταν μια σημαντική δουλειά. Την είχαμε προσπαθήσει πριν πολλά χρόνια επί νομαρχίας Λέσβου ακόμη. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή η Λέσβος να αποκτήσει μια ταυτότητα, την ταυτότητα την έχει, να την αναγνωρίσει την ταυτότητα αυτή, οι τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την ταυτότητα αυτή που έχει η Λέσβος και να την, και μαζί με εσάς να προχωρήσουν σε αυτή την προβολή του μοναδικού, όχι μόνο γεωλογικού τοπίου, αλλά και πολιτιστικού και φυσικού τοπίου του νησιού, όπως την έχετε σκεφτεί και αναδείξει εδώ τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν αυτό να ενωθεί με το ότι κάνουμε για τη Λέσβο και τη Λίμνο τώρα πια, και αυτό θα δώσει και για το έργο σας στήριξη στο έργο σας, και θα δώσετε κι εσείς τη στήριξη που παρέχετε στην ανάπτυξη του τουρισμού των νησιών μας. Και πάλι συγχαρητήρια, να ευοδοθούν οι στόχοι σας για το 2022 και καλή χρονιά για όλους μας. Μακριά από την πανδημία, ελπίζοντας πια. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λιμπέρη έχει σηκώσει το λόγο. Έχεις δει το λόγο, μάλλον. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλους τους προβρισκόμενους από την Ανεμόρφωσα Λίμνο και το Γενικό Λύκειο Μούδρου. Συγχαρητήρια για το έργο σας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που έχουμε ξεκινήσει συνεργασία από το 2021 μαζί σας. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι με την νέα που ακούσαμε σήμερα για την ανάδειξη των γεωτόπων της Λίμνου. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του νησιού της Λίμνου και φυσικά η ανάδειξη χώρων όπως του Ρουσοπουλίου ή του Βάρους είναι για μας μοναδική ευκαιρία να τα διερευνήσουμε μαζί με τις μαθητριές μας. Και σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε στο πλαίσιο του δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO και στη συνεργασία φυσικά στενή και με την κυρία Βιλάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κυρία Παναγιωτοπούλου. Παπαναγιώτου, με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας πάλι από τη Λίμνο. Ο ενθουσιασμός της Λίμνου είναι μεγάλος, όπως βλέπετε, γιατί έχουμε την ανάγκη να αναδείξουμε τον τόπο. Σήμερα, συγκεκριμένα, αναφερόμασταν και πάλι με τα παιδιά. Πέρσι, εμείς κάναμε μία αναφορά στους γεώτοπους της Λίμνου και κάναμε μία προσπάθεια να φτιάξουμε ένα μικρό βίντεο, λίγο λυρικά σχεδιασμένο,
Σας περιμένουμε και θέλουμε ευρύτερη συνεργασία για να μπορέσουμε πραγματικά να αναδείξουμε τον τόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε ούτως ή άλλως την άνοιξη στη Λίμνο. Η μεγάλη προσπάθεια την οποία περιγράψαμε τώρα θα φανεί. Έχουμε καταγράψει 150 θέσεις ενδιαφέροντος ολόκληρη τη Λίμνο. Επιλέξαμε 50 από αυτές ως τις πλέον ενδιαφέρουσες και επισκέψιμες. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν στηθεί η πάσα λυσίμανσης με τα QR code, στην οποία ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να παίρνει πληροφορίες για τον κάθε ένα από αυτούς τους γεωτόπους, και η μεγάλη ψηφιακή έκθεση στο σχολείο του Ρωσοπουλίου θα οδηγεί τους επισκέπτες στις θέσεις αυτές, μαζί φυσικά με την αντίστοιχη ιστοσελίδα που ήδη βρίσκεται έτοιμη στον αέρα, περιλαμβάνει όλο το υλικό για τις θέσεις των γεωτόπων, αλλά και έναν χάρτη διαδραστικό, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να επισκέπτεται, να βρει το δρόμο για να επισκεφθεί όλες αυτές τις θέσεις ενδιαφέροντος. Η Λίμνος είναι ένα ξεχωριστό νησί στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με τεράστια ιστορία γεωλογική, πάρα πολλά απολιθώματα. Το απολιθωμένο δάσος της Λίμνου έχει και αυτό το δικό του κομμάτι ιστορίας, όπως και το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, και ελπίζουμε ότι η αξιοποίηση όλων αυτών των θέσεων θα βοηθήσει και στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από το επιμελητήριο... Έχουμε φέτος να κάνουμε το πρόγραμμα του Γεωπάρκου της Λέσβου με το σχολείο, αν ο COVID βέβαια μας το επιτρέψει. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από το επιμελητήριο Λέσβου είχε ζητηθεί μια παρέμβαση, αλλά δεν βλέπω τώρα, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο διαδίκτυο. Ο κύριος Μυρσινιάς τώρα ξανασυνδέεται. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου που πάντα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του μουσείου, κύριε Μυρσινιά, έχετε τον λόγο. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο όμως και δεν σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά. Με υγεία και γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα και για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια φορά πάλι συγχαρητήρια για τις δράσεις σας. Μάλλον ακούγουμε μαζί με την κυρία. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Και πάλι για άλλη μια χρονιά να ευχηθώ συγχαρητήρια για τις δράσεις και τις δραστηριότητες του μουσείου. Όπως γνωρίζετε, αλλά θα το πω άλλη μια φορά, το επιμελητήριο είναι πάντοτε κοντά στις δραστηριότητες και δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και όλων όσων ασχολούνται με αυτό το υπέροχο έργο που κάνει. Και οι χώροι του επιμελητηρίου, οι σύντομα πλήρως ανακαινισμένοι χώροι του επιμελητηρίου, θα είναι σύντομα ξανά στη διάθεσή σας, αλλά και όλη και η αιρετή, αλλά και το προσωπικό, τα στελέχη του επιμελητηρίου, συμβάλλοντας και εμείς με το λιγότερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε στην ευόδοση των δραστηριοτήτων και στην επιτυχία όλων όσων κάνετε προς το κοινό καλό, προς το καλό της Λέσβου, στο οποίο συμβάλλεται τα μέγιστα. Και πάλι συγχαρητήρια και πάλι καλή δύναμη και να έχουμε μια καλή χρονιά και να είμαστε την επόμενη φορά από κοντά και ακόμη περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Αν δεν υπάρχουν, να προχωρήσουμε στην βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Μουσείου και θα επανέλθουμε και πάλι, δίνοντας το λόγο σε όσους θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να πω για αυτή την προσπάθεια, η οποία έγινε
Όπως ανέφερα, είναι το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο «Η Τέχνη της Φύσης» σε συνεργασία με το γεωπάρκο Bergstrasse Odenwald από τη Γερμανία. Είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στη Μυτιλίνη τους καθηγητές από την Ακαδημία του Δάσους στη Γερμανία και να υλοποιήσουμε μια σειρά από δράσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά που πήραν μέρος στο βιωματικό εργαστήριο, τα παιδιά του δεύτερου δημοτικού σχολείου Μυτιλίνης που δημιούργησαν στο δάσος έργα τέχνης και διάφορες χειροτεχνίες. Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω τόσο τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς όσο και όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και τα οποία θα θέλαμε να, σαν μικρή αναγνώριση, να τους προσφέρουμε από ένα αναμνηστικό δίπλωμα για τη συμμετοχή τους, όπως και μια μικρή έκδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ως ένα μικρό αντίδωρο για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία βοήθησαν τα παιδιά να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτή την δραστηριότητα. Επίσης, τον Διευθυντή για τους Εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Παπάδου, τα οποία επίσης διοργάνωσαν, βλέπετε εδώ, μια σειρά από δράσεις στην φύση και συμμετείχαν και αυτά στο ειδικό βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο διοργανώσαμε στην περιοχή του Παπάδου με τους συναδέλφους από τη Γερμανία. Και τέλος, το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο που έγινε με το Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου και πραγματοποίησαν μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες. Τα παιδιά, βλέπετε και τα ονόματα, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επενδύουμε στην τέχνη αλλά και στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον και γι' αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους εμβληματικές δράσεις, θα έλεγα, στις οποίες δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν είχαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερα σχολεία. Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα έμεναν για ένα δεκαήμερο στην Λέσβο. Παρ' όλα αυτά δεν θελήσαμε να κυρώσουμε τη δράση και θελήσαμε να την υλοποιήσουμε. Είναι το ίδιο γεωπάρκο το οποίο φιλοξενεί και την έκθεση «Κλιματική αλλαγή και απολιθωμένο δάσος στη Γερμανία» και θα ήθελα και από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τη Διευθύντρια και τους συναδέλφους στη Φραγκφούρτη που βοηθούν στην προβολή του γεωπάρκου Λέσβου και της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου μέσα από ποικίλες δράσεις. Και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους εκπαιδευτικούς, βλέπω τον κύριο Ζορμπά, είναι μαζί μας, αν ήθελε να πάρει το λόγο ή άλλοι εκπαιδευτικοί από τα τρία σχολεία, αν ήθελαν κάτι να πούν για αυτή την εμπειρία της συμμετοχής στο βιωματικό εργαστήριο ή σε άλλες εκπαιδευτικές δράσεις στο μουσείο. Να πάρω το λόγο, κύριε Τσούρο. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα και από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τα ίδια τα παιδιά που πάντα μας δίνεται την ευκαιρία να μπορούμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις και να δείχνουμε την εξωστρέφεια του σχολείου και των εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι μέσα στην κουλτούρα του σχολείου μας.
τόσα χρόνια συμμετέχουμε και με χαρά και φέτος δεχτήκαμε αυτή τη συμμετοχή και είμαι πολύ ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί τα ίδια τα παιδιά με τα έργα που έδωσαν με την υποστήριξη των συναδέλφων εκπαιδευτικών από τη Γερμανία αξιοποιώντας υλικά της φύσης και κατασκεύασαν αυτά ωραία, τα πολύ ωραία έργα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εκεί που είστε, εσείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και να δώσουμε πάλι συγχαρητήρια, αλλά και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπε και ο κύριος Σουλακέλης, που μας αναδεικνύουν όλη αυτή την κληρονομιά της Λέσβου και τη διαφημίζουν σε όλο τον κόσμο. Να είστε γεροί, να κάνετε να επιτύχετε τους στόχους σας του 2022 και να πραγματοποιήσετε οτιδήποτε καλύτερο τόσο για το νησί, αλλά και φυσικά και για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ναι, η κυρία Τζουρά, η Διευθύντρια του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Λοιπόν, εγώ στη δράση δυστυχώς εκείνες τις μέρες δεν μπορούσα να πάρω μέρος γιατί βρισκόμασταν με το σχολείο στη Γαλλία. Αλλά άκουσα από τα παιδιά ότι πραγματικά πέρασαν υπέροχα. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία, τους άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν είχαν σκεφτεί ότι το δασάκι που είναι ακριβώς απέναντι από το σχολείο μας θα μπορούσε να είναι μια τάξη μαθήματος. Να είναι ένα πεδίο έρευνας και μελέτης, που είναι πάρα πολύ εύκολο να περνάμε δίπλα ένα μικρό δρόμο και να βρίσκονται τα παιδιά ξαφνικά και να κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Επίσης σήμερα που τους είπα αν θα μπουν σήμερα, μου είπαν ότι στο δωμάτιό τους έχουν κρεμασμένα όλα αυτά τα υπέροχα που έφτιαξαν. Δεν ήθελαν ούτε να μας τα αφήσουν. Τα πήραν μαζί τους, τα έχουν καθημερινά και τα βλέπουν στο δωμάτιό τους και μας έφτιαξαν ένα σαν αναμνηστικό στο γραφείο. Και επειδή ξέρω ότι οι μαθητές μου παρακολουθούν, αλλά ντρέπονται να μιλήσουν, μεταφέρω εγώ αυτά που μου μετέφεραν οι ίδιοι και εκείνες τις μέρες που βίωσαν αυτή την υπέροχη δραστηριότητα, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και άλλες τέτοιες δράσεις. Και είμαστε, ξέρετε, πάντοτε ανοιχτοί σε κάθε τέτοια συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούρο, και εσάς και το Μουσείο και όλη σας την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζουρά, και για τη μακρόχρονη συνεργασία και για την συμμετοχή του δεύτερου σχολείου, Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μαλιαρό, το Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να γνωρίσουμε ή μάλλον να ανακεφαλαιώσουμε τις δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Για μας είναι πολύ σημαντικό ως Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και για μένα προσωπικά ως Διευθυντής, επειδή μας δόθηκε η ευκαιρία μέσω της συνεργασίας των webinar που είχαμε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να παρουσιάσουμε τις δράσεις της υπηρεσίας μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η πολιτική προστασία και πού μπορεί να συμβάλλει. Σε συνδυασμό βεβαίως με τις δράσεις των γεωπάρκων που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε συμβάλλουν τα μέγιστα στο ζήτημα της μείωσης των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί, θα είναι εντονότερη και θα αποφέρει πολύ καλούς καρπούς και για την πολιτική προστασία τους πολίτες, δηλαδή γενικότερα, αλλά και για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Γεωπάρκο βεβαίως της Λέσβου. Ευχαριστούμε κύριε Ζούρο για τις ευκαιρίες που μας δίνετε και να συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουφός. Ναι, καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Ναι, ναι, ακούγεστε. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για το έργο σας. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά για τη Λέσβο, αλλά για την Ελλάδα πιστεύω. Εμείς είμαστε ένα από τα σχολεία εδώ, από το 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης, που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργαζόμενα σχολεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που μας είπατε.
και θα ασχολιόμαστε με τον υγρότοπο στις Αλικές της Καλονής, με άλλα σχολεία από το Χαλάνδρη κτλ. Θα ήθελα να πω ότι είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι αυτή όλη η δραστηριότητα δημιουργεί αυτό που λέμε μαθητικό τουρισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή το νησί μας μέσα από τις δικές σας δραστηριότητες και μέσα από αυτά που προγραμματίζουμε να κάνουμε με τα άλλα σχολεία, περιμένουν πώς και πώς να τους δοθεί η ευκαιρία να έρθουν στη Μυτιλήνη αυτά τα σχολεία από την Αττική. Με την έννοια αυτή, ευρύτερα θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός και για την οικονομία του νησιού και για τον τουρισμό. Αυτό που λέω εγώ και νομίζω το προωθείτε, στα πλαίσια όλων αυτών των δραστηριοτήτων του μαθητικού τουρισμού. Άρα λοιπόν είμαστε μαζί σας, μπράβο σας, συγχαρητήρια και συμμετέχουμε, περιμένουμε με αυτόν τον COVID να ξεμπερδέψουμε για να προχωρήσουμε διαζώσεις σε αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα ήθελα να ρωτήσω λίγο κύριε Ζούρο, όταν θέλουμε τώρα σαν σχολείο, εμείς δεν είμαστε και πολλά παιδιά, έτσι σε ένα πούλμαν, αν θέλουμε να επισκεφτούμε αρχικές, θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να μας ξεναγήσει εκεί πέρα? Να ναι, προφανώς. Άρα θα απευθυνθούμε σε εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάλι. Γεια σας. Να είστε καλά. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη Βογιατζή. Καλησπέρα σας. Καταρχήν συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Θεωρώ ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο όπλο προώθησης, καθώς πολλές από τις δράσεις σας ήταν ηλεκτρονικές, που σημαίνει ότι είναι ψηφιοποιημένες ήδη. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε χώρο και χρόνο σε εκθέσεις και εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και σε εκθέσεις τουρισμού. Πρέπει αυτό το υλικό που υπάρχει να καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τη Λέσβο με πιο έντονο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, για να δούμε ένα παράδοξο, το οποίο με στεναχώρησε, από τη μια χάρηκα και την άλλη στεναχωρέθηκα. Έχουμε μια διαρκή έκθεση στη Γερμανία, αλλά δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τη Γερμανία. Και αυτό δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο μειώνει την επισκεψιμότητα του νησιού. Και όχι βέβαια, και για να μην προσθέσω όλες τις άλλες δράσεις που έχουν κάνει το νησί μας γνωστό. Ευελπιστώ ότι στο εγγύς μέλλον θα καταφέρουμε μέσω από κάποιες συνεργασίες που έχω στο νου μου μαζί με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και με το αρμόδια επιμελητήρια να κάνουμε κάτι καλό πολύ σύντομα. Αυτά. Μακάρι. Η κυρία Δηλάρη, η συντονίστρια του Εθνικού Δικτύου Σχολείων UNESCO. Το μικρόφωνο σας, κυρία Δηλάρη. Ωραία. Είχα κάποιο πρόβλημα και με το ίντερνετ και καθυστέρησα λίγο να μπω. Αγαπητέ Νίκο, πραγματικά κάθε φορά που παρακολουθούμε τον απολογισμό των δράσεων του μουσείου, εμπνεόμαστε γιατί κάνετε τόσο μεγάλη προσπάθεια. Τόσοι λίγοι άνθρωποι με φοβερά αποτελέσματα που για μας είσαστε παράδειγμα για τη συνέχιση και της δικής μας δουλειάς και του δικού μας δικτύου. Σήμερα σε αυτή τη συνάντηση μίλησαν εκπαιδευτικοί από το δίκτυό μας, η κυρία Λιμπέρη, η κυρία Παπαναγιώτου, ο κύριος Κουφός, συμμετέχει ο κύριος Ανδριαδέλης. Εμείς εδώ κάνουμε μια προσπάθεια από τη μεριά μας να φέρουμε κοντά στο Γεωπάρκο Λέσβου μαθητές από την Αθήνα σε ένα κοινό project, ένα υποπρόγραμμα του ευρύτερου προγράμματος που έχουμε μαζί με τα ελληνικά γεωπάρκα και βέβαια και με το Γεωπάρκο Λέσβου. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν γίνει οι πρώτες συναντήσεις και έχει να κάνει όχι μόνο με το γεωλογικό κομμάτι
και τα σημεία που έχουν γεωλογικό ενδιαφέρον από το γεωπάρκο, αλλά και με στοιχεία πολιτιστικά, στοιχεία δομημένης κατοικίας, αν το λέω σωστά, αγαπητέ Νίκο, έχει να κάνει με τα αρχοντικά της Λέσβου και τα αρχοντικά, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρι ή τις προσφυγικές κατοικίες στην Αιωνία, τις Αλικές που είπε ο κ. Κουφός προηγουμένως, το σχολείο του είναι και αυτό μέλος του δικτύου. Η δικτύωση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς είμαστε εδώ να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και οι μαθητές μας είναι ενθουσιασμένοι και οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερα προγράμματα να φέρουμε όσο γίνεται κοντά στο Γεωπάρκο πολλούς μαθητές, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι ένας υπέροχος τόπος, ένας πάρα πολύ σημαντικός τόπος, και να βάλουμε κι εμείς έτσι ένα λιθαράκι για την ανάδειξή του και την περαιτέρω προώθηση και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας του νησιού. Στόχος μας είναι τελικά να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, αν μας το επιτρέψουν αυτές οι συνθήκες πανδημίας, στο Γεωπάρκο, να φέρουμε εκεί τους μαθητές μας, να κάνουμε εκεί την εκδήλωση και την παρουσίαση των προγραμμάτων και ίσως κάτι που σκέφτηκα ακούγοντας προηγουμένως και το πρόγραμμα αυτό, το βιωματικό εργαστήρι, ίσως να οργανώσουμε και κάτι εκεί για τους μαθητές. Σε πρώτη φάση έχουν ξεκινήσει οι ομάδες να γνωρίζονται και περιμένουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εκεί για τη συνεργασία, για την έμπνευση που μας δίνετε, την επιστημονική καθοδήγηση και περιμένουμε και άλλες συνεργασίες. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είναι πολλά αυτά που κάνετε. Σε εσάς δεν φαίνονται, αλλά είναι πραγματικά πολλά και εξαιρετικά. Να είστε καλά. Ο κύριος Καέρης. Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Εμείς είμαστε είμαι εκπρόσωπος μια νεοσύστατη KINSEP, κανένας μόνος, που έχει τρεις πυλώνες, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνική υποστηριζόμενη γεωργία και το κοινωνικό ιατρείο. Το κοινωνικό παντοπολείο δραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια με 116 οικογένειες στην περιοχή της Λέσβου. Η κοινωνική γεωργία ξεκινάει τώρα ένα μοντέλο διακίνησης τοπικών προϊόντων. Η έδρα μας είναι ο Ασώματος και για μας το ΣΥΓΡΙ είναι μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένα φωτεινό παράδειγμα πώς μπορεί ένα μέρος το οποίο είχε υποβαθμιστεί όλα αυτά τα χρόνια να γίνει άξονας και κέντρο πραγμάτων από λίγους ανθρώπους που έχουν τη θέληση και σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε στο νησί και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και εμείς και να μπούμε σε αυτόν τον κύκλο για να αναδείξουμε και τη δικιά μας περιοχή με το ΚΠΕ που υπάρχει. Έχουμε αναλάβει ένα νερόμυλο και η διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντική για εμάς τον τόπο και ελπίζω να μπορέσουμε να συναντηθούμε και από κοντά και να αρχίσουμε να συμμετέχουμε και εμείς σε διάφορα προγράμματα που έχουμε στο μυαλό μας και σε αυτά που τρέχετε και εσείς τώρα. Πραγματικά είναι ένα φωτεινό παράδειγμα το πώς μπορούν λίγοι άνθρωποι με θέληση και προσπάθεια να αλλάξουν μια περιοχή. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να το εκφράσω αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Χατζηλίας. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Έχει πρόβλημα ο ήχος σας. Μάλλον θα πρέπει να βγείτε και να ξαναμπείτε. Να δώσω το λόγο στην συνάδελφη και υπεύθυνη των του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου, την κυρία Μπεντάνα, που κάτι θέλει να μας πει. Καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που παρόλη την πανδημία καταφέραμε μέσα από αυτή την εκδήλωση να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές, όλους τους εκπαιδευτικούς, την κυρία Δηλάρη και το Υπουργείο Παιδείας, τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Στρατάκη, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης.
και όλους τους φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς για την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλες οι δράσεις που κάνουμε στο μουσείο έχουν τέτοια μεγάλη ανταπόκριση και αγκαλιάζονται τόσο πολύ από την εκπαιδευτική κοινότητα και αυτό είναι η πιο μεγάλη ικανοποίηση για μας, ώστε ό,τι κάνουμε να μπορεί μετά να περνάει στους μαθητές και όλη αυτή η γνώση, η εμπειρία που έχουμε, να αξιοποιείται με τόσο μεγάλη αγάπη από τους εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους μέσα από την καρδιά μας. Από το πλωμάρι τώρα να πάμε. Είναι η Ασπασία από το Safari Adventures. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεστε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και εγώ με τη σειρά μου να δώσω πολλά συγχαρητήρια για τη δράση σας. Σήμερα στη συνάντηση είμαι και σαν εκπρόσωπος του φορέα τουρισμού Πλωμαρίου. Πραγματικά το έργο που κάνετε είναι φανταστικό και η δουλειά που κάνετε σαν ομάδα συνολικά. Μία ερώτηση έχω από το μέρος του κύριου Γαβρίλη, ο οποίος δεν μπορούσε για προσωπικούς λόγους να βρίσκεται σήμερα εδώ. Ρωτάει αν υπάρχει κάποιο πλάνο σχετικά με τη σπηλιά στην περιοχή Κόκαλα, γιατί αρκετοί επισκέπτες έρχονται το καλοκαίρι και έχουν ενδιαφέρον στο να τη δουν. Αν υπάρχει κάτι που έχετε στο νου σας γενικότερα στο κομμάτι αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πολλά σχέδια θα δούμε σιγά σιγά να δρομολογηθούν. Χρειαζόμαστε και συμπαράσταση από τους τοπικούς φορείς. Είσαστε αρκετοί στο πλωμάρι, οπότε σίγουρα κάτι μπορεί να γίνει. Ωραία. Χαίρομαι που το πω. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ωραία. Νομίζω η κυρία Γιαννουκάκου έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, έχω ζητήσει το λόγο. Δεν μπορούσα εδώ να βρω, τέλος πάντων. Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και στους διοργανωτές κυρίως, υγεία, καλή συνέχεια και δύναμη. Και θέλω να πω ότι το μουσείο, κάθε φορά που το παρακολουθούμε, είναι λίγο να πούμε τη λέξη συγχαρητήρια για να εκφράσουμε, ας πούμε, και τη χαρά και την εφορία που μας δημιουργεί. Είναι πολυδιάστατο το ίδιο, κινείται διαθεματικά και διεπιστημονικά και θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι ο δόκιμος όρος, και διαστρωματικά, εάν θέλουμε να δούμε με όλους αυτούς που αγκαλιάζει συλλόγους, αγκαλιάζει την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και μιλάμε για εθνικό επίπεδο μόνο. Δεν αγγίζω το διεθνές, γιατί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, ίσως μια άλλη φορά. Θέλω λοιπόν εγώ να πω από την πλευρά του Συλλόγου ο Χρούσος, που σχεδόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο σας παρακολουθεί και κάποια μέλη μας παρακολουθεί αυτή την εκδήλωση, θέλω να πω ότι νιώθουμε το μουσείο να ανοίγει τα φτερά του και να κάνει μια μεγάλη αγκαλιά προς όλους αυτούς που έχουν εκφράσει την παραμικρή ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Με όποιες εκφράσεις έχει το περιβάλλον. Και το σημαντικότερο είναι αυτό που λένε και το έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί, που προσπαθούν να γνωρίσουν τον τόπο τους τα παιδιά. Το θέμα είναι να γνωρίσουμε τον τόπο μας, να γνωρίσουμε τις αξίες του, να τον αγαπήσουμε. Πρέπει να γνωρίσεις για να αγαπήσεις, πιστεύω. Έτσι συμβαίνει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Λοιπόν, και στη συνέχεια να προστατεύσεις και να θελήσεις να το παραδώσεις όσο το δυνατόν πιο όμορφο και ανέγκυχτο στις επόμενες γενιές. Εμείς είχαμε μια καταπληκτική εμπειρία συνεργασίας φέτος, το καλοκαίρι, μέσα από την ανάδειξη των υγροτόπων της Δυτικής Λέσβου, αυτές τις εκδηλώσεις που προαναφέρατε. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Μουσείου, αλλά και όλους όσους βρισκόμαστε τώρα εδώ σε αυτή τη δικτύωση και παρακολουθούμε, γιατί σημαίνει ότι έχουμε κάτι κοινό και ίσως θα πρέπει να βρούμε και θα πρέπει να το ψάξουμε και καλύτερα. Έχουμε την αγάπη μας για τη φύση, το περιβάλλον και την ανάδειξη αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια σε όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χατζηλιά, ελπίζοντας ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα ήχου. Μάλλον αποκαταστάθηκε. Καλησπέρα και από μένα. Εκπροσωπώντας το Περιβαλλοντικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σκαλοχωρίου Δρύς, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους εργαζόμενους για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν χρόνια τώρα, αλλά και για τα μελούμενα που μας επιφυλάσσουν. Είστε από τους φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάδειξη του νησιού ολόκληρου. Εμείς ως ένα μικρό χωριό του Σκαλοχώρη στη Δυτική Λέσβο θέλουμε τη συνεργασία σας. Έχουμε ήδη τη συνεργασία σας 3 χρόνια τώρα παράλληλα με την Κινσέπη Φέστιο της Ανεμότιας στις δράσεις που κάνουν και θέλουμε και περαιτέρω συνεργασία. Μπράβο σας πολλές φορές και για το εκπαιδευτικό σας έργο και για το πολιτιστικό σας έργο και για το έργο όλο της ανάδειξης του νησιού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι η κοινοτυπία να πω ότι είμαστε ανοιχτοί προφανώς σε κάθε συνεργασία και εμείς από την πλευρά μας ευχαριστούμε όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια που, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, που είναι η αγάπη για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού, η αγάπη για την κοινή κληρονομιά, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Είναι πολύ συγκινητικό ότι πάνω από 130 συμμετέχοντες ήταν κάποια στιγμή στην διαδικτυακή αυτή εκδήλωση. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κουραστεί όλοι από τις συναντήσεις μέσω Zoom και είναι, καθώς η πανδημία συνεχίζεται, είναι πολύ κουραστική αυτή η έλλειψη ανθρώπινης επαφής. Ωστόσο, είναι λύση, τουλάχιστον για αυτούς που βρίσκονται μακριά, να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την σημερινή, και για τη σημερινή συμμετοχή σας, αλλά κυρίως για την συνεχή στήριξή σας σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε και να είστε σίγουροι ότι το νιώθουμε αυτό. Βλέπουμε τις αντιδράσεις σας, βλέπουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε και θέλουμε να συνεχίσετε και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη από την χρονιά που πέρασε. Για μας, παρά το γεγονός ότι ήταν μια χρονιά κρίσης, μπορέσαμε για πρώτη φορά να δικτυωθούμε με τόσο πολύ κόσμο, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο ψηφιακό κόσμο, που μας κατατάσσει πια σε ένα από τα πιο ενεργά μουσεία της χώρας στον τομέα αυτό. Μια προσπάθεια που αναγνωρίζεται και διεθνώς, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και πολλοί μας ζητάνε την συνεργασία, αλλά και τη βοήθεια για το πώς θα μπορούσαν και εκείνοι να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο και να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμά τους σε όλους όσους αναζητάν μια αντίστοιχη επικοινωνία με το κοινό μέσω και του ψηφιακού κόσμου. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε και την καινούργια πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται, ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα συγκεντρώσει, είναι η πλατφόρμα Φυσική Ιστορία της Λέσβου, η οποία, Lesbos Natural History, η οποία θα συγκεντρώσει
όλες τις επιμέρους δράσεις και ιστοσελίδες και έτσι με ένα ενιαίο πόρταλ θα μπορεί κανείς να παίρνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το φυσικό κόσμο της Λέσβου κάτω από μία διεύθυνση. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, να τελειώσει η πανδημία μια ώρα αρχίτερα και να βρεθούμε και πάλι το καλοκαίρι, την Άνοιξη, το φθινόπωρο, σε εκδηλώσεις από κοντά. Να ευχαριστήσω, θα ήθελα, όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων, των μουσείων της Λέσβου που ήταν μαζί μας, όλους τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, οι εργαζόμενοι στο Μουσείο, αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα που μας θυμάτε με την παρουσία σας και ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε από κοντά το επόμενο διάστημα, ελπίζοντας ότι αυτή η περιπέτεια της πανδημίας θα τελειώσει, επειδή κάθε κακό όμως μπορεί να έχει και το δικό του καλό. Η πανδημία μας οδήγησε στο άλμα αυτό το ψηφιακό και νομίζω ότι ήταν καλό για το μουσείο το γεγονός ότι απέκτησε αυτή τη δικτύωση, την πανελλαδική δικτύωση και την παγκόσμια δικτύωση, αξιοποιώντας τις καινούργιες δυνατότητες που μας δίνει ο ψηφιακός κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Γεια σας. Καληνύχτα σε όλους. Καλή σας νύχτα. Συγγνώμη. Καλό βράδυ. Την ώρα που το είχα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ και από εμάς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.